pod.gr. Ακούτε το podcast «Ίνος ο Αγαπητός» με τον ίνολόγο Δημήτρη Χατζηνικολάου. Αν κάποια στιγμή αποφασίσουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι της γης να ζήσουμε τελικά ήρεμα και ειρηνικά πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, κάποιες ιδέες για μεθυστικότερες συναντήσεις θα μπορούσαν να γαλινέψουν και να εφράνουν την ψυχή μας. Καταρχήν, οι κλασικοί κανόνες καλής συμπεριφοράς συνιστούν να κατεβάζουμε πάντα τους τόνους σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τους άλλους και να εξισορροπούμε τις εντάσεις που δημιουργούνται βάζοντας στις σχέσεις μας, όπως λέει ο λαός, νερό στο κρασί μας. Και αν αυτό ισχύει με τρόπο απόλυτο στην καθημερινή ζωή, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον κόσμο της βρώσης και της πόσης. Το πρώτο μέλημα δηλαδή κάθε αληθινού εινογνώστη είναι να αντιμετωπίσει τις γευστικές εντάσεις που θα εμφανιστούν στο τραπέζι και να τις ισορροπήσει ανάμεσα στα πιάτα και τα ποτήρια. Είναι αλήθεια ότι είτε βγούμε ένα βραδάκι για να τσιμπήσουμε κάτι είτε για να πιούμε ένα κρασάκι, η αρχή της επιτυχίας του εγχειρήματος της ισορροπίας παραμένει η ίδια και είναι μια άγραφη συμφωνία κυρίων. Η πρώτη λοιπόν προϋπόθεση κάθε αρμονικής συνύπαρξης είναι ο σεβασμός της έντασης που εμφανίζουν τόσο ο ίνος από τη μια μεριά όσο και το έδεσμα από την άλλη. Έτσι με ένα ελαφρύ ορεκτικό ομών θαλασσινών σερβίρουμε ένα εξίσου ελαφρύ κρασί λευκών ποικιλιών. Αντίθετα με ένα δυνατό και πολύπλοκο κοκκινιστό, ταιριάζει ένα δυνατό ερυθρό, ιδανικά στιφότερο και τανικό. Πρόκειται συνεπώς για την περίφημη ισορροπία των εντάσεων που αξίζει να τη σεβόμαστε πάντα προκειμένου να βγαίνουμε ασπροπρόσωποι στο τραπέζι. Αντίθετα, αν για παράδειγμα τα αγαπημένα μας τρίδια κατά τη βραδινή τους έξοδο τα συνοδέψει το δυνατό ερυθρό και το κοκκινιστό από την άλλη μεριά συναντήσει στο διάβο του το ελαφρύ λευκό, τότε το ένα θα συνθλίψει ολοσχερώς το άλλο, καταστρέφοντας ουσιαστικά όλο το γεύμα. Μόλις λοιπόν πετύχουμε την πρώτη ισορροπία των εντάσεων, μπορούμε να προχωρήσουμε βαθύτερα μέσα στο πολύπλοκο αρωματικό προφίλ που κρύβουν οι δύο ομοτράπεζες συνοδοιπόροι. Πρόκειται για την δεύτερη αρχή που αυτή τη φορά σχετίζεται με τη συμφωνία και την αρμονία των αρωμάτων. Είναι γεγονός ότι τόσο το έδεσμα στο πιάτο όσο και το κρασί στο ποτήρι παρουσιάζουν αμφότερα τη δική τους αρωματική ομάδα πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε γνωριμία στο τραπέζι. Σας θυμίζω ότι στην Dream Team των λευκών κρασιών δεσπόζουν οσμές που θυμίζουν διάφορα άνθη όπως τριαντάφυλλο, γιασεμί, βιολέτα κτλ. Αλλά και εσπυριδοειδή ή εξωτικά φρούτα όπως μάγκο, ανανάς, μπανάνα, ενώ στις ερυθρές ταξιαρχίες συναντούμε αρώματα μικρών φρούτων του δάσους όπως αγριοκέρασο, βατόμουρο, φράουλα κτλ. Στα παλαιωμένα μάλιστα vintage
εντοπίζουμε ίχνη πιπεριού, βανίλιας, σοκολάτας, τρούφας και μανιταριών. Ομοειδή όμως αρώματα ξεχυλίζουν και από τα πιάτα της κουζίνας, που δίνοντας ραντεβού στη μύτη, ξεκινούν μαζί με αυτά το κρασιού να κυριαρχήσουν στις υπόλοιπες αισθήσεις. Να γιορτάζω και τον κόσμο να αγαπώ, με τον ίνο τον αγαπητό. Έχουμε την τύχη, αγαπητοί μου, να ζούμε σε μια χώρα όπου η πάγκη των ιχθυοπολίων είναι γεμάτη με καλούδια. Όσα φέρνουν τα καΐκια μας, τα εκτιμάμε και τα χαιρόμαστε με πολλούς τρόπους. Ψητά, τηγανιτά, χνηστά, μαγειρευτά με τις αλτσούλες τους, γεμιστά και σε μακαρονάδες. Παρ' όλα αυτά, οι δύο προπονητές, ο Σεφ και ο Ινοχός, βρίσκονται μονίμως μπροστά σε ένα προκλητικό σταυροδρόμι, όχι του καλού και του κακού του γενναίου Ηρακλή, αλλά του καλού και του καλύτερου κάθε φιλόδοξου νικητή. Πρέπει να έχουν επιλέξει δηλαδή το σύστημα που θα ακολουθήσουν ανάμεσα στο μονοπάτι των ομοειδών αρωμάτων που οφείλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους ή αυτό των αντιθέτων οσμών που έλκονται και λειτουργούν συμπληρωματικά στο στόμα. Ας δούμε για παράδειγμα την πρακτική της ομοιότητας. Εδώ ένα ανθόδες μοσχοφύλερο ταιριάζει καλά με ένα αρωματικό θαλασσινό, όπως οι σαρδέλες γεμιστές με κάπαρι, ντομάτα και άνηθο, ενώ με το αιγιοπελαγίτικο ασύρτικο, που διατηρεί δυναμικά το εσπεριδοειδές του προφίλ σε όλη την επικράτεια, ένα φρέσκο λιπαρό ψάρι μαγειρεμένο με χόρτα και μυρωδικά μας αφήνει συχνά με το στόμα ανοιχτό. Με την ίδια λογική, αν επιλέξουμε μια τρυφερή γλώσσα στη σχάρα με σάλτσα λεμονιού, τότε ένα σοβινιόν μπλάν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ενώ αν μια συναγρίδα με ανανά και κάρι εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά μας, τότε ένα εξωτικό σαρδονέ μπορεί κυριολεκτικά να την αποστομώσει. Επίσης, με ένα φρέσκο αγιοργήτικο που εμφανίζει νότες μύρτιλου, δαμάσκινου και μούρου, ένα γλυκόξινο σουβλάκι κοτόπουλου θα τέργεζε θαυμάσια. Ενώ με ένα ξινόμαυρο του βορρά που παραπέμπει συνήθως σε νότες λιαστής ντομάτας και πατέ ελιάς, κάποιο μοσχαράκι κοκκινιστό με πιπεριές θα ήταν θαυμάσιο συνοδευτικό σε κάθε γκαλά της γεύσης. Τέλος, με το γοητευτικό γκεβρουστραμίνερ που παραπέμπει σε εξωτικά αρώματα όπως το λίτσι, ένα καραμελωμένο πουλερικό μπορεί να το επαναφέρει διακριτικά στη τάξη, πάντα με τη μέθοδο της ομοιότητας. Το δεύτερο μονοπάτι βέβαια στο σταυροδρόμι οδηγεί σε υπέροχες αντιθέσεις που όχι μόνο διαφωνούν αλλά αντιθέτως έλκονται ως ετερόνυμα στον ουρανίσκο, συμπληρώνοντας πολλά κενά στο γάμο. Τα επίμαχα αυτά αρώματα των πιάτων και των ποτηριών που εκ προημίου δηλώνουν αντίθετα, θα πρέπει να περάσουν με επιτυχία από τα φίλτρα της συμπληρωματικότητας, που θεωρούνται απαραίτητα στο γευστικό μας ταξίδι, αποφεύγοντας τυχόν κακοτοπιές στο δρόμο. Έτσι, πιάτα που περιέχουν μέντα εμφανίζονται όλος παραδόξως συνοδευόμενα υποδειγματικά από κάποιο σοβινιόν μπλάν, ενώ γλυκά επιδόρπια κρασιά αναζητούν γιατέρι την λαλμύρα του μπλε τυριού ή τον μύκητα πενικίλιουμ του περίφημου Ροκφόρ. Ένα οικογενειακό εινοποιείο στους πρόποδες των μετεώρων στεγάζει όλη τη φιλοσοφία των παραδοσιακών αμπελουργών. Είναι το εινοποιείο Λούδα, που με μεγάλο πάθος αλλά και σεβασμό στη φύση και την εινοποίηση παράγει κρασιά γεμάτα μεράκι, μαλαγουζιά, σειρά, ευαΐς λευκό, ροζέ και ερυθρό, ξινόμαυρο, μοσχάτο, ροδίτης, σειρά μερλό. Κρασιά Λούδα. Κρασιά για τις στιγμές που πρέπει να θυμόμαστε. Όσο για τη σοκολάτα, γι' αυτήν ισχύει ταυτόχρονα και το σύστημα man-to-man της ομοιότητας, αλλά και της ζώνης, δηλαδή της συμπληρωματικότητας. Σερβίρεται είτε με ένα φυσικό γλυκό κρασί,
ώστε τα εναπομείναντα ζάχαρά του να ισορροπήσουν την πικράδα της σοκολάτας και του κακάου, είτε με ένα ερυθρό ξηρό κρασί που περιέχει το ίδιο νότες κακάου. Σε κάθε γεύμα λοιπόν υπάρχουν πετυχημένα ζευγάρια αρωμάτων που δεν κρύβουν τον διαχρονικό τους έρωτα, αλλά που διατηρούν ευγενικά τις εργένικες αποστάσεις στο γάμο, ενώ καραδοκεί πάντα ο κίνδυνος ενός γαστρονομικού βίου εν διαστάσει. Ανοίξτε λοιπόν καλά-καλά τα μάτια σας πριν από το γάμο και μετά κλείστε τα για τα καλά. Ακούσατε το podcast «Ίνος ο Αγαπητός» με τον ινολόγο και γευσηγνώστη Δημήτρη Χατζηνικολάου από το pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.